Μάλιστα ότι μία από τις αγαπημένες εκπομπές, από τις δικές μας εκπομπές, ένας από τους καλεσμένους που άκουσε και σ' άρεσε πάρα πολύ, ήταν ο αστυνομικός ο Μιχάλης Λόλης. Είναι πολύ μορφωμένο παιδί, πολύ έξυπνο. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Το αν θα πρέπει να είναι ομοφιλόφιλος ή όχι, οτιδήποτε. Θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο μικρόβιο στην κοινωνία μας. Δεν θέλουμε να μας κρίνουν το τι κάνουμε, αλλά εμείς θέλουμε να κρίνουμε εκείνη. Από πού να το ξεκινήσω. Σου λέει ο άλλος, εντάξει, δεν με νοιάζει τι κάνω στο κρεβάτι, να μην τους βλέπω εγώ. Ποιος είσαι εσύ, ρε μεγάλη, που θα σε ρωτήσουμε, αν θες να τους μιλήσεις, δηλαδή. Εμένα μου ακούγεται αστείο, γελάω, ρε παιδί μου. Θα, θα σου πει ο άλλος, θα ρωτήσει το αν θέλει κάτι. Και να σου ολοκληρώσω γι' αυτό και για τους ομοφυλόφιλους. Θεωρώ ότι. Και επειδή έχω μιλήσει και με ψυχολόγο για αυτό το κομμάτι, ακόμα και οι ενδιασμοί που υπάρχουν στον κόσμο ότι τα παιδιά μας που θα μεγαλώσουν ή τι παράδειγμα δώσουμε στα παιδιά μας, θέλω να πω ότι τα παιδιά θέλουν μόνο αγάπη. Δεδομένο. Δεν υπάρχει ούτε δύο γονείς άμα είναι άντρες, ούτε δύο γυναίκες. Θέλουν μόνο αγάπη. Πρώτον. Το κυριότερο. Και αυτό, με όποιο ψυχολόγο να μιλήσει, θα σου πει το ίδιο πράγμα 100%. Ούτε καν 99,9. Εντάξει. Νομίζω ότι κάπου έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος. Ίσως και αυτός ο συνδυασμός λίγο με τη θρησκεία λίγο τους μπερδεύει. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν. Τα παιδιά μας να μην γίνουν κλέφτες, να μην γίνουν άτιμοι. Να μην γίνουν κακοποιοί, να μην κάνουν φόνους, να μην κάνουν παράνομες πράξεις, να φτιάξουμε όριμους και συνειδητοποιημένους ανθρώπους στην κοινωνία και όχι από τη σεξουαλική της ταυτότητα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θέλω να σου πω ότι τη σεξουαλική ταυτότητα του κάθε παιδιού και του κάθε ανθρώπου δεν θα την κρίνουν οι γονείς του, ούτε το τι θα δει. Είναι καθαρά μέσα του. Θα έπρεπε να έχω γίνει γκέι με αυτά που έχω περάσει πιτσιρικάς και έχω ακούσει. Θα έπρεπε από αντίδραση και μόνο από αυτά που άκουσα, από αυτά που άκουγα για χρόνια, σου λέω, θα έπρεπε από αντίδραση να γίνω. Από ποιον, από τον πατέρα σου? Σου λέω ότι από αντίδραση και μόνο θα έπρεπε να είχα γίνει. Έχω ακούσει ότι δεν μπορεί να φανταστεί κανένα παιδάκι. Ούτε στους εφιάλτες να δουλεύει. Και κυριότερο από όλα είναι πρώτα οι άνθρωποι, οι γονείς που μεγαλούν παιδιά, που είναι άντρας και γυναίκα, αφού θέλουν αυτό και όλα τα υπόλοιπα το θεωρούν ότι είναι διαφορετικό και ότι δεν είναι normal, πρώτα απ' όλα να μεγαλώνουν σωστά παιδιά, τι παράδειγμα δώσουν στα παιδιά τους, τα δικά τους παιδιά, αν κερατώνουν, αν παίζουν τζόγο, αν τρώνε τα λεφτά του σπιτιού, άλλα προβλήματα, το τι κάνουν, και μετά να ασχοληθούν με τη διπλανή οικογένεια, το αν είναι δύο ομοφυλόφιλα ζευγάρια και θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, και καλύτερα να ασχοληθούν πιο σοβαρά με αυτά τα πράγματα. Και αν κάποια οικογένεια δίπλα έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί κάποιο μπαμπάς μπορεί να κακοποιεί τη γυναίκα ή οτιδήποτε, ας βοηθήσουν εκεί που υπάρχει πρόβλημα, όχι στο αν είναι ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι.